Κοιτάξτε, ακούγοντας τους προηγούμενους παραγωγούς, η εισήγηση λέει ότι σκοπός είναι να νομιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες των λιμένων, όπως έχουν, όπως είναι δηλαδή, αυτό δεν φαίνεται αμέσως, με τελικό στόχο την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, πάση θυσία, η νομιμοποίηση πάση θυσία δηλαδή, όλων μαζί αυτών, χωρίς εξαίρεση των 19 λιμένων της Αίγινας, με συνδυασμούς χρήσεων, καθένα διαφορετικού και πολλού, επιβατικό, εμπορικό, τουριστικό, αλλιευτικό, αεραστεχνικό, αλλιευτικό, επαφή του στον καθένα μα, γιατί να το αξιολογήσει, γιατί αυτό δεν το κάνει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και πρόκειται για μια στα γρήγορα νομιμοποίηση υφιστάμενων περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών, γι' αυτό πρόκειται, τα οποία έτσι αλλιώ και για να συζητηθούν και για να έχουν την όποια, αν θέλετε, συνένεση, πρέπει να έχουν το καθένα χωριστά. Θα πω ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχουν λιμάνια μεσορία χρήσεων πάνω από λιβάδια Ποσειδονίας που απαιτούν προφανώς διαφορετική αντιμετώπιση. Και άλλη φορά έχω ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα αυτής της περιβαλλοντικής βάρησης. Όπως στη μελέτη θα πρέπει να προβλέπεται και ο περιορισμός κάποιων χρήσεων και της έκτασής τους και ενδεχομένως της κατάρκησης κάποιων. Δηλαδή, γιατί και τα 15-19 λιμάνια πρέπει να διατηρούν τη χρήση του ερασιτεχνικού, ας πούμε, αλλιευτικού. Και όσον αφορά την ύπαρξη αυτών των λιβαδιών Ποσειδονίας, πέρα από την εξήμνηση για τη γνωστή άλλωστε, ας πούμε, σημασία τους, που υπάρχει στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφήνονται στα ζήτητα η όποια προσφορά τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα υποβαθμίζεται, αν δεν καταστρέφονται, από τη λειτουργία αρκετών από αυτούς τους εξαρτάζομενους λιμένες. Και χαρακτηριστικά, για να μιλήσουμε για την ίδια την εισήγηση, στην περιγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποφεύγεται οποιαδήποτε σχετική αναφορά. Όπως επίσης στις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαντλείται στην παράθεση παραμέτρων που γενικά συμβάλλουν στη ρήπανση των θαλασσών. Χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένο για το πώς θα αποφευχθεί δηλαδή κάτι. Αντίθετα με τα παραπάνω, που λέω τώρα, η φιλοσοφία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ότι υπάρχει ένα καλό σκαμωμένο. Και για τα άλλα βλέπουμε. Θα πω δύο χαρακτηριστικές για τυπώσεις που είναι μέσα στην εισήγηση. Πρόκειται, λέει, για υφιστάμενα έργα και δεν εξετάζεται στην παρούσα εισήγηση η κατασκευή νέων έργων που πιθανόν θα έχουν επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Μία. Δεύτερη, η λειτουργία των εξεταζόμενων λιμενικών έργων δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και στις θέσεις γης, μιας και δεν προβλέπεται επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων ούτε και κατασκευή νέων έργων. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς το εξής. Πώς θα επιτευχθεί η επιδιωκόμενη, όπως αναφέρονται στην εισήγηση, ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία χωρίς νέα έργα, και τέλος πάντων, με ποια λογική μη κατασκευή νέων έργων καθαγιάζει τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα, την όποια περιβαλλοντική, δηλαδή προβληματική λειτουργία υπάρχει στις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, είναι όλα μαζί και στα γρήγορα, φαστράκ να το πω έτσι. Νομιμοποίηση αυτών των υφιστάμενων περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών που επιχειρείται με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς προτείνουμε αυτή να αποσυρθεί και να έρθουν μία-μία, θα λέγαμε, και με πρώτη μια κανονική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το λιμάνι της Αίγινας, που πέρα των άλλων κατατάσσεται στους λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος, είναι δια νοματιακού επίπεδου. Αν δεν γίνει αυτό, εμείς ψηφίσουμε κατά. Κύριε Πρόεδρε, να αποσυρθεί και να έρθει με αναλυτικότερη. Μια κουβέντα θέλω να πω σε αυτό.